Πώς Γιάννης τον βαπτίσαμε το Σάββατο πέρα στη θάλασσα και ήταν μια απόφαση δικιά του. Και όλα στην χριστιανική ζωή είναι αποφάσεις που παίρνουμε μόνοι μας. Κανένας δεν αποφασίζει για τον άλλο, καθένας αποφασίζει μόνος του. Και αυτό τον βλέπει ο Κύριος και όλοι ξέρουμε όταν ο Χριστός βαπτίστηκε στον Ιορδάνη. Ακούστηκε μια φωνή από τον ουρανό και ο πατέρας είπε «Αυτός είναι ο Υιός μου, ο αγαπητός, τον οποίο με ευχαριστήθηκα». Γιατί ο πατέρας βλέπει τις αποφάσεις μας. Και ό,τι κάνουμε για το Θεό, γιατί το θέλουμε, με απόφαση δικιά μας, ο Θεός χαίρεται και η προσοχή του είναι στραμμένη επάνω μας και βρίσκουμε την ιδιαίτερη χάρη του Θεού, έτσι. Σας καλωσορίζω στον οίκο του Κυρίου. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά να είμαστε όλοι μαζεμένοι και να λατρέψουμε τον Κύριο. Γιατί ο οίκος του Κυρίου είναι οίκος λατρείας, προσευχής και κοινωνίας του λόγου. Όλοι γνωρίζουμε και λαμβάνουμε από τον Άγιο σπουδαίο λόγο στη ζωή μας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Για σκεφτείτε χωρίς τον λόγο τι σκοτάδι θα υπήρχε. Φοβερό σκοτάδι στον κόσμο. Αλλά αυτός ο λόγος τι κάνει, καταστρέφει το σκοτάδι και φωτίζει. Και είμαστε χαρούμενοι γιατί ο Θεός δεν άφησε τον κόσμο χωρίς φως. Έστειλε τον Χριστό που είναι ο λόγος του Θεού και φωτίζει τον κόσμο. Αρκεί ο άνθρωπος να θέλει να συναντηθεί με το φως. Και όταν ο άνθρωπος θέλει, ο Θεός το βλέπει και θα στείλει το φως στη ζωή του. Γι' αυτό λέμε ότι ο Θεός δεν είναι ανακάλυψη με κάπου που να τον βρούμε, είναι αποκάλυψη. Εκείνος κοιτάει μέσα μας και όταν θέλουμε αποκαλύπτεται. Γι' αυτό η Εκκλησία προσεύχεται να θέλουν όλοι οι άνθρωποι. Γι' αυτό είπαμε για την Κυριακή ότι το θέλω μας έχει τρομερή εξουσία. Ο διάβολος δεν μπορεί να παραβιάσει το θέλω μας. Ό,τι κάνουμε είναι απόφασή μας. Είτε για το Θεό, είτε για την αμαρτία, είναι απόφαση. Γι' αυτό πρέπει να καταδικάζουμε την αυτοδικαίωση, γιατί ό,τι κάνει ο άνθρωπος είναι απόφαση. Κανένας δεν μπορεί να τον παραβιάσει το θέλω. Ο διάβολος προσπάθησε να πείσει τον πρώτο Αδάμ και η απόφαση ήταν δικιά του. Και όσο εμείς καταλαβαίνουμε την εξουσία που έχει το θέλω μας, γι' αυτό ο Χριστός στη Γεστημανή τι είπε, λέει «Πατέρα, ναι, δυνατόν να μην το πιω αυτό το ποτήρι». Που σημαίνει ότι ο Ιησούς είχε θέλω. Αλλά τι έκανε, λέει «Κύριε, το δικό μου το θέλω στην άκρη και παίρνω το δικό σου θέλω». Που σημαίνει το θέλω μας πρέπει να το κάνουμε καλά χρήση. Τι να κάνει το θέλω μας, να αγκαλιάζει το θέλω του Θεού. Γι' αυτό η προσευχή μας θα είναι «Κύριε, πάρε το θέλω μας και βοήθησέ μας να ζούμε το θέλημά σου». Και τότε ο Θεός γίνεται το θέλει και το ενεργεί στη ζωή μας. Αν ο Θεός δεν γίνεται το θέλει και το ενεργεί, μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα που δεν είναι ευάρεστα στο Θεό. Γιατί είμαστε ελεύθεροι. Όταν όμως λέμε «Κύριε, πάρε το θέλω μας», τότε εκείνος γίνεται το θέλει και το ενεργεί, γιατί του το ζητάμε. Διαφορετικά ο Θεός δεν μπορεί να γίνει γιατί δεν παραβιάζει τη θέλησή μας. Είναι ελεύθεροι. Όταν του λέω «Κύριε, πάρε το θέλω μου και βοήθησε με κάθε μέρα που να το λέω, βοήθησε με σήμερα να ζήσω αυτό που θέλεις», τότε το θέλω του Θεού γίνεται δικό μου θέλω γιατί εγώ το λαμβάνω. Αν εγώ παραμελήσω αυτό να το ζητάω, τότε ο Θεός δεν μπορεί να μου το επιβάλλει με το ζόρι, να με κάνει να θέλω τα πράγματά του γιατί είμαι παιδί του. Είμαι παιδί του, αλλά δεν αποκαλύπτεται. Όταν λέω «Κύριε, πάρε το θέλω μου, γιατί εγώ δεν θέλω να κάνω πράγματα που δεν θέλεις», τότε ξεκινάει χάρη, γιατί του δίνουμε το δικαίωμα και έτσι τι γίνεται, σταυρώνουμε τον εαυτό μας, υπάρχει θυσία. Ο θάνατος του δικού μας θέλω είναι θυσία. Και χωρίς θυσία δεν εργάζεται ο Θεός. Όταν λέω «Κύριε, πάρε το θέλω μου», υπάρχει θυσία. Και ξέρουμε από την Γένεση μέχρι την Αποκάλυψη πρέπει να υπάρχει θυσία. Χωρίς θυσία δεν κινείται το Άγιο Πνεύμα. Αλλά μπορούμε κάθε μέρα να κάνουμε θυσία το θέλω μας, τον εαυτό μας, για να μπορεί ο Θεός να κινείται στο όνομα του Ιησού Χριστού. Και σήμερα θα πούμε ένα σπουδαίο μήνυμα που πολύ καιρό το έχω αυτό το μήνυμα από τον Θεό και θα μας λύσει πάρα πολλές απορίες. Και βέβαια καλό είναι να πούμε για την Κυριακή κάτι να το πάρουν οι αδερφοί, γιατί θα λύσει πολλά ερωτήματα. Το έχω πάρα πολύ καιρό από τον Θεό αυτό το μήνυμα και περίμενα σε κατάλληλο χρόνο. Και νομίζω σήμερα, δηλαδή γιατί ο Θεός μας δίνει πράγματα. Αλλά προσέξτε ποιο είναι το μυστικό. Δεν μπορούμε να τα διακονούμε όποτε θέλουμε. Πρέπει να περιμένουμε το χρόνο του Θεού. Μπορεί να έχεις μέσα σου κάτι και πρέπει να περιμένεις το χρόνο του Θεού για όλα τα πράγματα. Που σημαίνει ό,τι έχουμε χρειάζεται το χρόνο του Θεού. Αυτό το μήνυμα το έχω πάρα πολύ καιρό μου το έχει διδάξει ο Θεός.
Και σήμερα είναι ο χρόνος να το πούμε και νομίζω ότι θα μας βοηθήσει πολύ. 1450 σελίδα. Είναι στον Ιάννη 13 κεφάλαιο 33 εδάφη. Θα το ακούσουμε έτσι με πολύ προσοχή. Ιωάννης. 13 κεφάλαιο 33 εδάφη. Το βρήκαμε όλοι. 1450 σελίδα. Ο Χριστός μιλάει στους μαθητές και τους λέει: «Παιδάκια μου, για λίγο ακόμα θέλω μαζί σας, θα με ζητήσετε και όπως είπα στους Ιουδαίους, τότε εγώ πηγαίνω, όπου πηγαίνω εγώ εσείς δεν μπορείτε να έρθετε, το λέω τώρα και σε εσάς, καινούργια εντολή δίνω σε εσάς, να αγαπάτε ο ένας τον άλλον όπως εγώ σας αγάπησα και εσείς να αγαπάτε ο ένας τον άλλον. Από τούτο δεν θα γνωρίσουν όλοι ότι είστε μαθητές μου, αν έχετε αγάπη ο ένας προς τον άλλον». Τι έκανε ο Κύριος, καθώς ήταν η ώρα να αναλυφθεί, τι έκανε. Είπε στους μαθητές ότι τους δίνει μια καινούργια εντολή. Ποια είναι αυτή η καινούργια εντολή? Να αγαπάνε ο ένας τον άλλον. Και σίγουρα η αγάπη είναι ένα βασικό στοιχείο για να ζήσουμε και να περπατήσουμε με τον Θεό. Γιατί ο Θεός είναι αγάπη. Αλλά στην ουσία τι είναι η αγάπη? Είναι προσφορά στο θέλημα του Θεού. Όταν κάποιος αγαπάει τον Θεό, τι κάνει? Προσφέρει τον εαυτό του στο λόγο του Θεού. Προσφέρει τον εαυτό του στο θέλημα του Θεού. Γι' αυτό λέει ο Χριστός, όπως εγώ λέει, αγάπησα τον Πατέρα και φύλαξα τις εντολές του, και έτσι λέει, μένω στην αγάπη του Θεού. Όταν εμείς αγαπάμε τον Θεό, πρέπει να διαφυλάμε τις εντολές του. Και όταν λέει ο Θεός τις εντολές του, δεν μιλάει για το γράμμα του λόγου του Θεού. Μιλάει για το πνευματικό κομμάτι που έχει βάλει μέσα μας. Που σημαίνει ο Θεός πήρε μέσα από την πηγή που είναι ο λόγος του ένα κομμάτι. Και τι έκανε? Το έβαλε μέσα μας. Ο Γιώργος έχει ένα 10%. Ο Λεωνίδας άλλο ένα 10%. Η Ελένη άλλο ένα 20%. Ο κάθε ένας είναι υπεύθυνος να διαφυλάξει αυτό που το έβαλε ο Θεός μέσα. Αυτό που είναι στο λόγο και δεν το έχει φυτέψει ο Θεός μέσα, γιατί δεν το ξέρεις πνευματικά. Όσο όμως κατανοούμε αυτό που μας βάζει ο Θεός, μετά τι γίνεται? Εμείς το διαφυλάμε, το αγαπάμε. Και έτσι το υπηρετούμε και έχουμε ένα αγάπη για τον άλλον. Που σημαίνει ο Θεός είναι πάντα αγάπη. Αγαπάει τον άνθρωπο και αυτό μας χάρισε τον Χριστό, γιατί για ο κάθε άνθρωπος πρέπει να σωθεί. Και για τον Θεό όλοι οι άνθρωποι πρέπει να σωθούν. Έτσι και τα παιδιά του Θεού αγαπάνε ο ένας τον άλλον. Και σίγουρα αγαπάμε τον άνθρωπο και σίγουρα ο εχθρός της Εκκλησίας δεν είναι ποτέ ο άνθρωπος. Είναι, θα δούμε κάτι άλλο σήμερα. Τι θέλει να μας δείξει ο Θεός? Σίγουρα ο άνθρωπος είναι αγαπητός από τον Θεό και όλοι αγαπάμε τον άνθρωπο. Γιατί πρέπει να σωθεί ο άνθρωπος, είναι για τον Θεό ευάρεστος. Γι' αυτό λέει ο Κύριος, σας δίνουμε καινούργια δουλειά, να αγαπάτε το ένα στον άλλο. Και μέσα λέει από την αγάπη θα γνωρίσουν όλοι ότι είστε μαθητές μου. Και σίγουρα η Εκκλησία έχει την αγάπη του Θεού, γιατί ο Θεός είναι αγάπη. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτό μας λέει ο Θεός εδώ πέρα, να περπατήσουμε μέσα στην αγάπη. Αλλά για να δούμε και κάτι άλλο τώρα. Για να πάμε λιγάκι στη 1683 σελίδα. Είναι στην επιστολή Άνω Β, στο πρώτο κεφάλαιο και στο 9. Είναι επιστολή Άνω Β, πρώτο κεφάλαιο και στο 9 εδάφιο. Έτσι, για να το δούμε. Βρήκαμε όλοι. Το πρώτο που κρατάμε είναι ότι ο Θεός θέλει να αγαπάμε, γιατί είναι αγάπη. Για να το δούμε δηλαδή. Ο κάθε ένας που παραμένει και δεν μένει στη δασκαλία του Χριστού δεν έχει τον Θεό. Εκείνος που μένει στη δασκαλία, αυτός έχει και τον Πατέρα και τον Υιό. Αν κάποιος έρχεται σε εσάς και δεν φέρνει αυτή τη δασκαλία, να μην τον δέχεστε στο σπίτι και να μην του λέτε το χέρι. Δηλαδή ο λόγος του Θεού αντιβάστη τώρα. Αυτή η μάδα μας λέει να αγαπάμε ο ένας τον άλλον και να αγαπάμε τους ανθρώπους. Εδώ πέρα τι λέει? Αν κάποιος λέει έρχεται σε εσάς και δεν φέρνει τη διδασκαλία του Θεού που είναι μαζί με τον Χριστό, ότι ο Χριστός είναι ο μεγάλος σωτήρας, να μην τον καλείτε λέει ούτε στο σπίτι ούτε να του λέτε το χέρι. Για ποιο λόγο το λέει? Για να το δούμε πιο κάτω. Επειδή εκείνος που λέει σε αυτό το χέρι γίνεται κοινωνός στα πονηρά του έργα. Τι σημαίνει τώρα? Δεν πρέπει να αγαπάμε τους ανθρώπους? Βεβαίως πρέπει να τους αγαπάμε. Αλλά εδώ πέρα τι μας λέει? Τι σημαίνει να τον βάλουμε έναν άνθρωπο μέσα στο σπίτι? Και αν κάποιος λέει έρχεται σε εσάς και δεν φέρνει τη διδασκαλία του Θεού την αληθινή, ποια είναι?
είναι ο Ιησούς Χριστός και η θυσία του. Όταν κάτι δεν προβάλλει τον Χριστό, είναι το πνεύμα της πλάνης. Κάθε διδασκαλία που προβάλλει τον Ιησού Χριστό, τον εσταυρωμένο Χριστό, το αίμα του Ιησού, είναι η διδασκαλία του Θεού. Που σημαίνει όλοι οι άνθρωποι και σε όλο τον κόσμο δεν έχουν τη διδασκαλία του Θεού την καθαρή. Υπάρχει η διδασκαλία της πλάνης. Και όταν ένας άνθρωπος, δεν σημαίνει να κάποιος μας χτυπήσει την πόρτα στο σπίτι, το ανοίξουμε, δεν πρέπει να τον δώσουμε ποτήρι νερό. Όταν με κάποιον τον βάζεις στο σπίτι, γίνεσαι φίλος. Αρχίζεις και ταυτίζεσαι και μετά τι γίνεται, μπορεί να σου μεταδώσει το μολυσμό της πλάνης επάνω. Που σημαίνει αν κάτσεις με έναν ευλογημένο άνθρωπο, θα σου μεταδώσει την ευλογία. Όπως μεταφέρεται η ευλογία, μεταφέρεται και η πλάνη. Που σημαίνει σήμερα υπάρχει η αίρεση. Τι είναι η αίρεση? Υπάρχει το υγιή Ευαγγέλιο, υγιή πίστη που στηρίζεται προς τον Χριστό επάνω. Αν κάτι δεν έχει βάση τον Χριστό, δεν είναι υγιή για τον Θεό. Η καθαρή πίστη. Που σήμερα τι σημαίνει στον κόσμο, γι' αυτό λέει ο Χριστός, ο Κύριος Ιησούς κατά Ματθαίον. Κάθε φυτία που δεν εφύτεψε ο Πατέρας ουράνιος θα ξεριζωθεί. Που σημαίνει σήμερα υπάρχουν πολλές φυτίες στον κόσμο που δεν είναι φυτευμένες από τον Θεό μέσα στον Χριστό. Θρησκευτικές φυτίες. Τι κακό έχουν αυτές οι φυτίες? Δεν είναι καλοί άνθρωποι? Βεβαίως είναι καλοί άνθρωποι. Έχουμε πάρα πολλές φυτίες τέτοιες. Αλλά σε αυτές τις φυτίες δεν είναι ο Θεός, γιατί δεν είναι ο Χριστός. Και εκατοντάδες και εκατομμύρια και χιλιάδες άνθρωποι ακολουθούν αυτές τις φυτίες και τις διδασκαλίες. Και έτσι κατά συνέπεια τι γίνεται, δημιουργήθηκε η αίρεση στον κόσμο. Τι είναι αίρεση? Είναι αυτό που έχει αρρωστήσει. Αυτό που δεν έχει την υγεία προς τον Θεό. Γιατί δεν έχει βάση τον Χριστό. Γι' αυτό λέει εδώ πέρα ο Ιωάννης, τι γίνεται, ότι πρέπει να διαφυλάμε τον εαυτό μας για να μην δημιουργηθεί πνευματική αίρεση στη ζωή μας. Που σημαίνει, αν δούμε τους μάρτυρες της Σκοπιάς, καλοί άνθρωποι, αλλά είναι αίρεση. Δεν πιστεύουν στο αίμα του Ιησού σήμερα. Που σημαίνει, αυτό μπορεί να φαίνεται καλό για τον άνθρωπο, αλλά στην ουσία τι κάνει, δεν είναι καλό για τον Θεό. Γι' αυτό το υγιή είναι ευάρεστο για τον Θεό και όλοι μπορούν να περπατήσουν στην υγεία. Γι' αυτό και εδώ πέρα ο λόγος του Θεού να διαφυλάμε τον εαυτό μας για να μην μολυθεί κάποιος και χάσει την υγιή σχέση με τον Θεό και αρρωστήσει. Που σημαίνει όπως ο άνθρωπος ευλογείται μπορεί να αρρωστήσει. Γι' αυτό σήμερα έχουμε χιλιάδες, εκατοντάδες ανθρώπους καλούς, καλοπροαίρετος που έχουν αρρωστήσει. Έχουν μολυνθεί πνευματικά γιατί χάσανε ή δεν εξετήσανε ποτέ την επαφή με τον Ιησού, με το αίμα του Ιησού για να καθαριστούνε, γιατί χωρίς τον Χριστό δεν μπορείς να βρεις τον Θεό. Γι' αυτό έχουμε μεγάλα θρησκευτικά συστήματα σε όλο τον κόσμο που οδηγούν τους ανθρώπους στον Θεό χωρίς Χριστό. Αυτό τι είναι? Είναι αίρεση. Είναι μολυσμένο. Είναι άρρωστο. Αν κάτι δεν έχει την ολοκληρωμένη διδασκαλία του Χριστού, ότι ο κάθε άνθρωπος είναι αμαρτωλός, πρέπει να μετανοήσει, πρέπει να σωθεί, το αίμα του Ιησού και σήμερα σώζει, πρέπει να έχει κοινωνία με το αίμα του Ιησού, τότε τι γίνεται? Αυτό δεν είναι υγιές. Όταν όμως κάτι συστήνει τον Χριστό, είναι υγιή. Που σημαίνει όπως υπάρχει η καθαρή φυτία του Θεού, υπάρχουν και οι φυτίες της πλάνης. Γι' αυτό τα παιδιά του Θεού γνωρίζουν το Λόγο του Θεού, για να μην, να μπορούν να προστατεύουν τον εαυτό τους και να διαφυλακτούν από τον μολυσμό. Όταν με έναν άνθρωπο κάθεσαι που είναι πλανεμένος, 1, 2, 3, 5, 10, 20, 50, 100 φορές και του μιλάς και δεν ανταποκρίνεται, στο τέλος τι γίνεται, θα σου μεταδώσει επάνω αυτό που εκείνος έχει, την αρρώστια. Και θα αρχίσει μετά και το υγιές να αρρωσταίνει. Γι' αυτό το πιο σημαντικό κομμάτι στη ζωή μας είναι να διαφυλάμε την πνευματική ζωή. Πρέπει να αγαπάμε τον άνθρωπο, πρέπει να προσευχόμαστε για τον άνθρωπο, αλλά πρέπει να προστατεύουμε την πνευματική μας ζωή. Πρέπει να προστατεύουμε την πνευματική μας αύξηση. Όταν κάτι μας καταστρέφει πνευματικά, πρέπει να το κόβουμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν αγαπάμε τον άνθρωπο. Τον άνθρωπο πρέπει να τον αγαπάμε πάντα. Αλλά απ' την άλλη πρέπει να προστατεύεις τον εαυτό σου και να προστατεύω τον εαυτό μου, γιατί μπορεί ο άνθρωπος να αρρωστήσει πνευματικά και να χάσει τη ζωντανή σχέση. Γι' αυτό οι θρησκείες δεν έχουν τίποτα κακό.
έτσι ανθρώπινα, αλλά έχουμε κάτι κακό προς το Θεό.